Αφορμή αυτό που είπες τώρα όμως, θα πάω στον κύριο Αποστολάκη. Κύριε Αποστολάκη, εδώ στην Ελλάδα ένα πράγμα ξέραμε. Φίλος είναι ο Αμερικάνος. Και μάλιστα, μέσα στα μνημόνια και μέσα στη χρεοκοπία, ξαναζεστάθηκε αυτή η φιλία. Εσείς ήσασταν χρόνια στο ναυτικό, γνωρίζετε τους Αμερικανούς, γνωρίζετε τις σχέσεις, πόσο καλές ήταν, έχουν εδώ ναυτικές δυνάμεις άλλωστε, πρόκειται από το ναυτικό, ήσασταν αρχηγός ΓΕΘΑ, ήσασταν και σε ένα σχετικά μικρό διάστημα υπουργός άμυνας. Τι στράβωσε από το 18, από το 19, μετά τον Ιούλιο του 19, λίγο πριν, τι στράβωσε? Είναι ο κύριος Τραμπ που στράβωσε το πράγμα? Τι είναι αυτό που στράβωσε και οι Αμερικάνοι δείχνουν αυτή την ανοχή, αλλά όχι μόνο ανοχή, ότι απέχουν και από την περιοχή? Δηλαδή δεν ακούμε τον έκτο στόλο, βρε αδερφέ, ακούμε τον τουρκικό στόλο. Καταρχήν, οι Αμερικάνοι έχουν λιγοστέψει την παρουσία τους στην περιοχή, όπως βλέπετε. Αλλά έχουν αλλάξει κάποιες ισορροπίες. Οι σχέσεις μας με τους Αμερικάνους είναι σε εξαιρετικό επίπεδο και πιθανώς να περνάνε και τις καλύτερες περιόδους. Εννοείται σε επίπεδο στρατιωτικό. Σε επίπεδο στρατιωτικών, σε επίπεδο ακόμα και διπλωματικό. Όμως, ας βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους. Ξέρουμε πολύ καλά και έχει φανεί, δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς, ότι ο Ερντογκάν με τον Τραμπ έχουν προσωπική ατζέντα. Το άλλο είναι ότι η Τουρκία, με τον τρόπο που κινείται, έχει δημιουργήσει μια ανησυχία ότι προσπαθεί να κινηθεί προς τη μεριά της Ρωσίας. Δηλαδή έδειξε κάποτε, σε κάποια φάση, ότι δεν την ενδιαφέρει ο δυτικός κόσμος τόσο όσο η Ανατολή. Η προσπάθεια λοιπόν των Αμερικάνων ήταν μονίμως να δείχνουν ανοχή στην Τουρκία, ούτως ώστε να μην χαθεί από σύμμαχος και να μην χαθεί και από το ΝΑΤΟ. Γιατί όπως ξέρετε, ο μεγαλύτερος πάροχος σε στρατιωτική συμβολή στο ΝΑΤΟ είναι η Τουρκία. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή πάμε, ας πούμε, στο θέμα της Λιβύης. Στη Λιβύη, η Λιβύη έχει γίνει ένα πεδίο αντιπαραθέσεων το οποίο μπορεί να εξελιχθεί χειρότερο από τη Συρία. Σε αυτή την περίπτωση προσπαθούμε να δούμε ποιανών συμφέροντα εξυπηρετεί η μία μεριά και ποιανών συμφέροντα εξυπηρετεί η άλλη. Ένα πράγμα είναι γεγονός, ότι η κατάσταση στη Λιβύη δεν θα κλείσει εάν δεν συμφωνήσουν οι Αμερικάνοι με τους Ρώσους. Οι Αμερικάνοι αυτή τη στιγμή τους βολεύει αυτό που κάνει η Τουρκία, γιατί διατηρείται η κατάσταση ανοιχτή. Δεν αφήνουν το Χάφταρ να επικρατήσει, γιατί μόλις επικρατήσει ο Χάφταρ, υποτίθεται ότι έχει κερδίσει η Ρωσία το παιχνίδι. Και δεν έχουν εμπλακεί οι ίδιοι. Δεν έχουν στο πεδίο, δηλαδή τουλάχιστον δεν έχουν στρατό. Όχι, δεν πρόκειται να εμπλακούν οι ίδιοι. Βέβαια, η ανοχή που δείχνουν στον Ερντογκάν δημιουργεί κάποιες προοπτικές να γίνει μια κλιμάκωση. Εδώ ακούμε αυτή τη στιγμή ότι ο Σίση πήρε έγκριση από το κοινοβούλιο του ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει το στρατό για να υπερασπίσει τη Λιβύη. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο Σίση έχει θέμα με τους αδελφούς μας τους Ουρμπάνους. Το κράτος της Αιγύπτου έχει ένα ποσοστό αδελφών μουσουλμάνων το οποίο μπορεί να ξεπερνάει και το 30%. Παράλληλα, η κυβέρνηση του Σάρας με την υποστήριξη των Τούρκων και του Κατάρ, όπως ξέρετε, βασίζεται στους αδελφούς μουσουλμάνους και στις τρομοκρατικές οργανώσεις που έχουν πάει εκεί από τη Συρία. Επομένως, εάν επικρατήσει. Μεταφέρουν οι Τούρκοι ναύαρχοι, δεν έχουν πάει μόνοι τους. Οι Τούρκοι τους μεταφέρουν. Με τη βοήθεια των Τούρκων. Ο κίνδυνος λοιπόν να επικρατήσει ο Σάρας και να βρεθούν οι Αιγύπτιοι να έχουν στα σύνορά τους αδελφούς μουσουλμάνους, θεωρείται ότι είναι θέμα επιβίωσης της Αιγύπτου και αυτής της κυβέρνησης και θεωρώ ότι δεν θα το επιτρέψουν να γίνει. Επομένως, ο κίνδυνος να συγκρουστούν με τους Τούρκους είναι πιθανός και έρχεται και πάρα πολύ κοντά. Οπότε φαντάζεστε τι θα γίνει εκεί.
Το να κάνουμε αυτή τη στιγμή προβλέψεις ποιος θα κερδίσει, ποιος θα χάσει. Κάποιοι λένε ότι οι Τούρκοι προσπαθούν να τους τραβήξουν σε αυτό το πόλεμο. Αυτή η εμπλοκή της Τουρκίας, αν γίνει στο πεδίο, ακόμα περισσότερο, εμπλοκή όπως την περιγράφετε τώρα, μας δίνει κάποιο χρόνο σε εμάς? Είναι χειρότερα, είναι καλύτερα? Κερδίζουμε κάποιο χρόνο τον οποίο χάνει η Τουρκία? Κοιτάξτε, δεν είναι καλό για την περιοχή να ξεκινήσει άλλος ένας πόλεμος εκεί. Μπορεί να κερδίζουμε χρόνο, αλλά το αποτέλεσμα θα είναι καταστροφικό για όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Δεν συμφέρει κανένα να εξελίσσεται ο πόλεμος έτσι. Όταν μετρούν τη δύναμή τους οι μεγάλες δυνάμεις, κάποιοι πιο κάτω την πληρώνουν. Καταρχήν οι Λιβύοι. Οι Λιβύοι κάποια ώρα πρέπει να ισορροπήσει. Αυτοί οι άνθρωποι εκεί έχουν υποστεί τα πάνδυνα. Αλλά τέλος πάντων, βλέπετε πολύ καλά ότι οι σχέσεις των Τούρκων με τους Αμερικάνους είναι τελείως διαφορετικές από ό,τι είναι οι σχέσεις των Αμερικάνων με εμάς. Άλλα πράγματα θέλουν οι Αμερικάνοι από τους Τούρκους, άλλα πράγματα θέλουν από εμάς. Δεν θα χαλάσουν βέβαια τις σχέσεις τους με τους Τούρκους για την Ελλάδα. Θα προσπαθήσουν να είναι διαμεσολαβητές, ούτως ώστε να μην προκύπτουν εντάσεις. Σε διπλωματικό επίπεδο. Σε διπλωματικό ισχύει επίπεδο. Αυτό που πάντα είπατε, ότι θα είμαστε μόνοι. Το έχω πει και ναι. Αποδεικνύεται κάθε μέρα. Γιατί όπως βλέπετε είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν κάποιοι να μας υποστηρίξουν υπό αυτές τις συνθήκες στην περιοχή. Εάν κάποια στιγμή το καταφέρουμε, okay, έχουμε κερδίσει κάτι. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι είναι δύσκολο κάποιος. Και ακούμε ότι και η σημερινή ηγεσία του στρατεύματος είναι αυτής της άποψης. Δηλαδή ότι θα είμαστε μόνοι στην κρίσιμη περίοδο. Κοιτάξτε, η στρατηγική έχουμε μάθει να σχεδιάζουμε σύμφωνα με τα δυσμενέστερα σενάρια. Το δυσμενέστερο σενάριο λοιπόν είναι αυτό. Εάν προκύψει κάτι άλλο καλύτερο, οκ, okay, καλώς να ορίσει. Και νομίζω ότι η στρατιωτική μας και η ηγεσία που υπάρχει αυτή τη στιγμή, η οποία είναι ικανότατη, θα κάνουν τις αναλογικές εισηγήσεις και θα λένε τις απόψεις τους στην πολιτική ηγεσία για το τι συμβαίνει. Μάλιστα. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Ξηδάκη, πρέπει να κάνουμε δημοσιογραφικά, είμαστε υποχρεωμένοι, μια ακόμα ερώτηση στον κύριο Αποστολάκη. Επειδή έκανε μία δήλωση με αφορμή τα 4 χρόνια από το πραξικόπημα ή το δίθεν πραξικόπημα στην Τουρκία το 2016, αναφερθήκατε σε κάποια δήλωσή σας στην έλευση των 8 Τούρκων αξιωματικών και στο ελικόπτερο, το οποίο αφήσατε να εννοηθεί ή έτσι εξηγήθηκε εν πάση περιπτώσει ότι έπρεπε να το στείλουμε πίσω αμέσως, αλλά λόγω της επικοινωνίας δεν το στείλαμε. Κάποιοι το παρεξήγησα από μια πλευρά, κάτι από την άλλη, έγιναν διάφορες αναλύσεις με αυτό. Μπορείτε να μας πείτε τι ακριβώς είπατε και τι εννοούσατε? Θα πρέπει να... για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι ακριβώς ακούει και του λένε. Ότι δεν πρέπει να γίνεται σπέκτουλα σε κάποια πράγματα που λέγονται, για να γίνουν κάποιες διευκρινήσεις και να καταλάβουμε όλοι ότι η Ελλάδα δεν ψάχνει ποτέ να βρει την ευκαιρία πώς θα κάνει ζημιά στην Τουρκία. Στην προηγουμένη περίπτωση έγινε ένα θέμα και το οποίο εξετάστηκε καθαρά με τη φιλοσοφία της πολεμικής αεροπορίας και της αεροπορίας στρατού. Έρχεται ένα ελικόπτερο το οποίο είναι στρατιωτικό, με στρατιωτικούς μέσα, και ζητάει πλατφόρμα να προσγειωθεί με επίκληση Mayday. Η υποχρέωση λοιπόν που έχουμε είναι να του δώσουμε πλατφόρμα να προσγειωθεί, να εξετάσουμε το πρόβλημά τους, να το επισκευάσουμε αν χρειαστούν βοήθεια ή να τους δώσουμε κάψιμα και να τους στείλουμε πίσω. Και αυτό έγινε. Αυτό διήρκησε κάποια λεφτά. Στη συνέχεια οι άνθρωποι κάνανε έτοιμα για άσυλο και μπήκαμε στη διαδικασία του ασύλου. Δεν έγινε ούτε καμιά μυστική διπλωματία, ούτε τίποτα παράξενο. Έγινε το αυτονόητο. Μάλιστα. Εγώ άκουσα και τη συμβουλή ή την προτροπή άλλων συναδέλφων που είπα, πρέπει αφού θα έχεις τον Αποστολάκη πάνω να το ρωτήσεις. Ρώτησα, μου έκανε και κάτι άλλο εντύπωση από τη δήλωσή σας. Ότι εκείνες τις ώρες είχε βγει και ο ελληνικός στόλος στο Αιγαίο. Εκείνες τις ώρες, επειδή από το μεσημέρι είχαμε πάρει ότι κάτι γίνεται παράξενο. Μάλιστα. Είχαμε πάρει τα μέτρα μας. Είχαμε μια ετοιμότητα αυξημένη, είχαν βγει αρκετά πλοία έξω, γιατί δεν ξέραμε τι θα εξελιχθεί και πώς θα εξελιχθεί. Όχι. Οπότε είχαμε μια ετοιμότητα. Πράγματι, υπήρχε μια αυξημένη ετοιμότητα εκείνο το βράδυ, γιατί υπήρχε περίπτωση να προσπαθήσουν άνθρωποι να περάσουν απέναντι. Δεν ξέραμε πώς θα γίνει. Είχαμε μια αυξημένη ετοιμότητα όπως έπρεπε να γίνει. Μάλιστα.